Καλέσαμε λοιπόν τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, να μιλήσουμε ακριβώς για αυτό. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Θεοχάρη. Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή. Χαρά μου που τα ξαναλέμε. Και δική μου, είχαμε καιρό να τα πούμε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα για να μην χάσουμε χρόνο. Ας ξεκινήσω από αυτή την πολύ γενική ερώτηση. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις εκεί στο Υπουργείο από τα μέχρι στιγμής δεδομένα? Θα έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαίρι, μια τουριστική περίοδο που θα είναι σαν την περσινή? Θα είναι λίγο καλύτερη? Το άλλο σενάριο δεν θέλω να το βάλω στο τραπέζι. Αρνούμε. Έτσι, καλά κάνετε και δεν το βάζετε. Βέβαια η εικόνα της αγοράς αυτή τη στιγμή δεν είναι ενθαρρυντική. Είναι φανερό ότι υπάρχουν ακόμα ζητήματα και προβλήματα σε πάρα πολλές χώρες, από τις οποίες υπό κανονικές συνθήκες περιμένουμε τον κόσμο να έρθει σε εμάς. Και σε σχέση με τους εμβολιασμούς τους και σε σχέση με τα lockdown που έχουν στις δικές τους χώρες. Οπότε καταλαβαίνετε είναι δύσκολο να νιώσουμε κάποια αισιοδοξία. Μπορώ όμως να σας πω. Ναι. Τον εξής απλό συλλογισμό, ότι πέρσι καταφέραμε, ανοίξαμε, κρατήσαμε μια ισορροπία, πετύχαμε περισσότερα από όσα υπολογίζαμε ξεκινώντας. Και το κάναμε χωρίς εμβόλια στα χέρια μας, το κάναμε χωρίς τα γρήγορα τεστ στα χέρια μας, δηλαδή με βασικά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε φέτος προς όφελος της τουριστικής οικονομίας και του αποτελέσματος. Μάλιστα. Άρα, εγώ μπορώ να εγγυηθώ ότι θα είναι μια καλύτερη χρονιά. Το πόσο καλύτερη εξαρτάται και από το τι θα κάνουμε εμείς, αλλά βέβαια εξαρτάται και από το τι θα κάνουν άλλες χώρες, οπότε δεν μπορεί κανένας να το προδικάσει. Λοιπόν, χωρίς να το ξέρετε, μου κάνετε μια υπέροχη πάσα, διότι πριν μπούμε και δούμε τα δικά μας, εμείς τι κάνουμε, την ερώτηση που ήθελα να σας θέσω έχει να κάνει με το υπάρχει συντονισμός κοινών όρων και προϋποθέσεων, διαμόρφωσης όρων και προϋποθέσεων για το πώς θα ταξιδέψουν με το καλό οι τουρίστες στους προορισμούς τους, είτε είναι η Ελλάδα είτε είναι οποιαδήποτε άλλη χώρα. Θέλω να πω, οι ευρωπαϊκές χώρες τουλάχιστον έχουν βάλει ένα πλαίσιο? Δυστυχώς δεν έχουν βάλει πλαίσιο, εδώ δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Και πλαίσιο δεν έχει μπει, και όπου έχει μπει δεν είναι απαραίτητα το καλύτερο πλαίσιο. Να σας πω μόνο ότι η σύσταση σε σχέση με το ποιες τρίτες χώρες θα έπρεπε να έρθουν στηρίζεται σε στοιχεία τα οποία ή σε κανόνες, αν θέλετε, τα 16 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους, τα οποία δεν πληρούνται από καμία ευρωπαϊκή χώρα. Συνεπώς καταλαβαίνετε ότι έχουν ξεπεραστεί, γιατί πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις στο περσινό καλοκαίρι, έχουν ξεπεραστεί από την σημερινή πραγματικότητα. Πείτε μου κάτι για να καταλάβουμε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Θεοχάρη. Δεν έχει μπει αυτό το κοινό πλαίσιο λειτουργίας και δράσης, θα πω. Γιατί υπάρχει άρνηση της κάθε χώρας, γιατί υπάρχουν οι γνωστές χρονοκαθυστερήσεις και οι αργές διαδικασίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί από όλα αυτά? Και συνδυασμό και των δύο. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία συμφωνούνται ότι πρέπει να προχωρήσουν. Θα σας δώσω το χαρακτηριστικό παράδειγμα, το PLF, την κοινή ευρωπαϊκή φόρμα δήλωσης πριν από το ταξίδι, την οποία έχουμε και εμείς. Μάλιστα, εμείς προσφερθήκαμε να αποτελέσουμε πρότυπο με τη δικιά μας φόρμα, η οποία ήταν πολύ επιτυχημένη. Αυτό το αποδέχτηκαν οι υπόλοιπες χώρες. Μήνες μετά ακόμα είμαστε μπλεγμένοι σε κάποιες τεχνικές συζητήσεις και ακόμα δεν υπάρχει αυτή η κοινή φόρμα. Θέλω να ελπίζω ότι η απόφαση για το κοινό επιστοπικό εμβολιασμού που πάρθηκε στο Συμβούλιο θα υλοποιηθεί γρηγορότερα, αλλά δεν είμαι και 100% σίγουρος να σας το πω. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί. Αυτό είναι από τη μία μεριά που είπατε. Ναι. Απ' την άλλη βλέπουμε αντιρρήσεις από πλευράς κάποιων χωρών που δεν στηρίζεται τόσο πολύ η οικονομία τους στον τουρισμό και ίσως μάλιστα να είχαν και οικονομικό συμφέρον από το να μην φύγουν οι πολίτες της και να μείνουν, να μείνει το συνάλλαγμα εσωτερικά στη χώρα τους, που εκφράζουν αντιρρήσεις οι οποίες κατά την άποψή μας είναι αβάσιμες και θα αναρωτιόμουν από πού και ως πού έρχονται αυτές οι αντιρρήσεις. Πείτε μας όμως ένα παράδειγμα, γιατί μας αφήνετε στο σκοτάδι, Υπουργέ. Όχι, το παράδειγμα είναι κλασικό. Βλέπουμε, ας πούμε, η Γερμανία να αντιτίθεται στη χρήση του πιστοποιητικού. Σωστά. Και δεν βλέπουμε, οι παρανοήσεις αυτές ή όλες οι αντιρρήσεις που ακούμε δεν στηρίζονται σε πραγματικότητα. Για παράδειγμα, μας λένε ότι δεν θέλουμε να κάνουμε διακρίσεις
σε βάρος ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί, ενώ δεν έχουν επιλογή, έτσι, διότι κάθε χώρα πραγματικά επιλέγει τις κατηγορίες των πολιτών σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο πλάνο. Ναι. Αυτό ισχύει μεν, από την άλλη δεν είπε ποτέ η χώρα μας ότι μιλάμε για ένα διαβατήριο, δεν πρέπει να είσαι εμβολιασμένος για να ταξιδέψεις, αλλά λέμε ότι εναλλακτικά τους συνεχούς τεστ πριν από το ταξίδι που έχουμε επιβάλει τώρα, θα μπορούσε κάποιος να επιδεικνύει τον εμβολιασμό του και έτσι να αποφεύγει τα τεστ πριν το ταξίδι. Πάντως δεν μας κάνει εντύπωση η στάση της Γερμανίας, γιατί όλα αυτά είναι πάρα πολύ πρόσφατα. Θυμάμαι πέρυσι πώς προέτρεπε η κυρία Μέρκελ τους Γερμανούς πολίτες να ταξιδέψουν εντός της Γερμανίας για να ενισχύσουν την εθνική τους οικονομία. Ισχύει και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια καχυποψία για τα κίνητρα της Γερμανίας και των αντιρρήσεων αυτών. Ναι. Τώρα εμείς η Ελλάδα, για να έρθουμε και σε εμάς λοιπόν, φαίνεται πως έχετε αποφασίσει στρατηγικά και επικεντρωνόμαστε ως χώρα, ενώ εσείς ως κυβέρνηση και ως πολιτική με ΙΤΑ σε δύο χώρες, στο Ισραήλ και στην Μεγάλη Βρετανία. Γιατί επιλέξαμε αυτές τις δύο χώρες? Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι το εξής. Δεν θέλουμε να επικεντρωθούμε στις δύο αυτές χώρες. Θέλουμε να ανοίξουμε όσο γίνεται πιο με ευρύς κανόνες, χωρίς να φυσικά δημιουργούμε πρόβλημα για την δημόσια υγεία και για το εθνικό μας σύστημα υγείας. Αυτό έχει μια σειρά από άμυνες, από παραμέτρους, έτσι, από τον δικό μας εσωτερικό εμβολιασμό, ο οποίος προχωράει με γρήγορους ρυθμούς και ελπίζουμε ακόμα περισσότερο να επιταχυνθεί. Τα πρωτόκολλα τα οποία και πέρσι τηρήθηκαν με βλάβεια και φέτος είμαι σίγουρος το ίδιο θα συμβεί. Τις διάφορες υποχρεώσεις που βάζουμε στους τουρίστες, είτε να είναι εμβολιασμένοι είτε να έρθουν με αρνητικό τεστ κτλ. Έχουμε μια σειρά λοιπόν από άμυνες. Θέλουμε λοιπόν να ανοίξουμε όσο γίνεται περισσότερο, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα η ελληνική οικονομία. Όμως, για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να δοκιμάσουμε τα συστήματά μας με κάποιες περιπτώσεις που θα είμαστε πιο ασφαλείς να τις ανοίξουμε. Δηλαδή, και κατά τεκμήριο, οι χώρες οι οποίες είναι πιο ασφαλείς, ξεκινώντας αν θέλετε αυτή τη διαδικασία και δοκιμάζοντας το άνοιγμά μας, είναι οι χώρες οι οποίες έχει προχωρήσει ο εμβολιασμός περισσότερο και άρα κατά τεκμήριο όσοι έρχονται είναι πρώτον δεν είναι απειλή για το εθνικό σύστημα υγείας, διότι δεν νοσηλεύονται ακόμα και αν κολλήσουν, δεν είναι απειλή για τον εαυτό τους, βρίσκονται σε μια ξένη χώρα και συνεπώς αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα θελήσουν να ταξιδέψουν, θα νιώθουν πιο ασφαλείς και τρίτον δεν είναι και μεγάλη απειλή προς τους άλλους, προς τους τρίτους, διότι ας το πούμε αυτό που μας λένε οι γιατροί, θα έχουν και μικρότερο υγικό φορτίο αν και εφόσον κολλήσουν ποτέ. Άρα όλα αυτά συνάδουν στο ότι ο κίνδυνος να ξεκινήσεις το άνοιγμά σου είναι μικρότερος όταν ξεκινήσεις από χώρες οι οποίες έχουν προχωρήσει πολύ στο εμβολιαστικό τους πρόγραμμα. Θα σας πει κανείς πάντως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, το Ισραήλ είναι τέτοιες χώρες. Αυτό ήθελα να σας πω. Ότι το Ισραήλ αναμφίβολα είναι, έχουμε εντυπωσιαστεί από τις πρώτες μέρες που ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί για την ταχύτητα, τη μεθοδικότητα. Ήδη μίλαγα με φίλο που ζει εκεί, κυκλοφορεί με το Σιέλ Βραχιολάκη που δείχνει ότι είναι εμβολιασμένος και με τις δύο δόσεις του εμβολίου. Okay, για το Ισραήλ είναι τόσο προχωρημένος ο εμβολιασμός στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν έχουμε αυτήν την εικόνα, κύριε Θεοχάρη, ή με βάση τα πλάνα ξέρουμε ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχει εμβολιαστεί αρκετά μεγάλος αριθμός του πληθυσμού. Αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει το 25% το Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Αυτό είναι ένα νούμερο το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Θυμίζω ότι η χώρα μας είναι γύρω στο 6,5% περίπου. Συνεπώς και για όποτε μιλήσουμε για το άνοιγμα θα είναι σίγουρα πάνω από 30, 35 ή και 40%. Άρα θα είναι ένας αριθμός εμβολιασμένων ο οποίος πραγματικά θα μπορεί να μας δώσει την αίσθηση αλλά και την πραγματικότητα μιας ασφάλειας. Δεν νομίζω ότι είστε κανένα θέμα επ' αυτού. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι από τα πιο επιτυχημένα. Δεν είναι σαν το Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ ξέρουμε ότι είναι η νούμερο ένα χώρα στον κόσμο. Κανένας δεν είναι
όπως το Ισραήλ. Ναι, κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα, εντυπωσιακά γρήγορα. Το ήταν θέμα, έγινε θέμα συζήτησης ούτως ή αλλιώς. Τώρα, πώς ακριβώς θα μπαίνουν, δηλαδή εμείς τι όρους και προϋποθέσεις βάζουμε, το έχουμε κλείσει αυτό το θέμα ή είναι ανοιχτό γιατί προϊόντος του χρόνου θα μπουν και άλλες παράμετροι. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους όταν σχεδιάζαμε εδώ στο Υπουργείο Τουρισμού το πλαίσιο που θα προτείναμε στον Πρωθυπουργό και στις υπόλοιπες φορείς της κυβέρνησης. Ένα στόχο λοιπόν που έθεσα από την πρώτη στιγμή ήταν ότι δεν πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη καθαρότητα, ένα πιο καθαρό μήνυμα στην αγορά. Και το μήνυμα αυτό δεν έχει τόσο να κάνει με το πότε θα ανοίξουμε, έτσι, αλλά κυρίως με το πώς. Συνεπώς έχουμε ξεκινήσει πολύ νωρίς να βάλουμε κάτω τις παραμέτρους ενός ολοκληρωμένου σχεδίου. Είδαμε ότι αυτό είναι κρίσιμο, γιατί κάθε τι είναι ένα κομμάτι ενός παζλ και η εικόνα του πώς ανοίξει ο τουρισμός, που είναι ένα πολύπλοκο εγχείρημα, εμφανίζεται μόνο όταν έχουν μπει όλα τα κομμάτια του παζλ στη θέση τους. Και συνεπώς από την αρχή έχουμε, ας το πούμε, κάνει τις προτάσεις μας και είμαστε στο σημείο στο οποίο οι οριστικές αποφάσεις λαμβάνονται, αν θέλετε, αυτές τις μέρες σε σχέση με το τι είναι ακριβώς εφικτό αλλά και το τι είναι εφικταίο και το τι θα θέλαμε να κάνουμε εμείς, φυσικά πάντοτε υπό την καθοδήγηση και την τελική αποφασιστική αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού. Ναι. Ελπίζω αυτή τη φορά να λειτουργήσουμε με τους σωστούς όρους και προϋποθέσεις. Σας θυμίζω τη σφοδρότατη κριτική που έχει δεχθεί η κυβέρνηση ότι πέρσι βιαστήκατε, κύριε Θεοχάρη. Βιάστηκε η κυβέρνηση να ανοίξει τα σύνορα, να έρθουν οι τουρίστες, με συνέπεια να έχουμε έξαρση μετά του ιού. Και φέτος θα γίνει με τις σωστές προϋποθέσεις, όπως έγινε και πέρσι. Είναι προφανές ότι δεν μπορώ να δεχτώ αυτή την δυσφημιστική για τη χώρα μας πρωτίστως κριτική που ακούσαμε από την αντιπολίτευση. Τώρα πια, εάν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας θα μπορούσε κάποιος να την να αποδεχτεί ή τουλάχιστον να κρατήσει την κρίση του για το αν είναι σωστή ή όχι αυτή η κριτική, τώρα πια όμως εκ των υστέρων, όταν βλέπουμε ότι τον Αύγουστο πέρσι με 3 εκατομμύρια ξένους τουρίστες μέσα στη χώρα μας είχαμε κρούσματα κάτω από 200 την ημέρα, και όταν ξέρουμε ότι το δεύτερο κύμα ήρθε τον Οκτώβριο όπως το περίμεναν οι επιστήμονες και τα νούμερα ήταν πολύ διαφορετικά, ακόμα και τώρα είναι πολύ, πολύ περισσότερα χωρίς κανέναν τουρίστα στη χώρα μας, κατανοούμε ότι ο τουρισμός ουδόλως επηρέασε την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας μας. Δεν υπάρχει, πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό, δεν υπάρχει μονομερής λογική ποτέ. Μια κυβέρνηση οφείλει να κοιτάξει, να ισορροπήσει όλες τις πιέσεις και όλα τα ζητήματα τα οποία τίθεται. Είτε αυτά είναι ζητήματα των ανέργων, είτε ζητήματα των επιχειρήσεων, είτε υγειονομικά, είτε όλα αυτά. Φυσικά η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η υγειονομική, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτήν την ισορροπία τηλελογισμένη. Το άνοιγμα της οικονομίας μας, όποιο είναι αυτό, τα click away, ό,τι έχουμε παρατηρήσει όλο αυτό το διάστημα, οδηγεί σε μεγαλύτερη κινητικότητα. Η κινητικότητα είναι που φέρνει μια σειρά από λογικές, αν θέλετε, συνέπειες, τις οποίες όσο το σύστημα υγείας μας μπορεί να διαχειριστεί, δεν έχουμε κανένα. Αυτό το σύστημα υγείας και οι υποδομές λοιπόν εν ώψη του τουρισμού ελπίζω να έχουν ενισχυθεί, γιατί πέρσι δεν ήταν έτοιμοι, είχαμε ευνηδιαστεί. Αυτή τη φορά ελπίζω, κύριε Θεοχάρη, να είναι έτοιμα και οι υποδομές υγειονομικές, κυρίως στα νησιά που είναι και η πολύ δύσκολη ιστορία. Πάντως, παρόλο που δεν είναι ο τομέας, αν θέλετε, στον οποίο έχω ευθύνη, ακούγοντας και από τον Υπουργό Υγείας, κάθε χρόνο το χειμώνα είχαμε αναμονές στις ΜΕΘ και φέτος και πέρσι με την πανδημία η ενίσχυση τουλάχιστον στις ΜΕΘ και στις μονάδες αυξημένης φροντίδας και ό,τι άλλο χρειάζεται έχει οδηγήσει στο να μην υπάρχει αναμονή. Μακάρι, αν θέλετε, αυτή η ενίσχυση να έχει γίνει, γιατί προφανώς έγινε και με έκτακτα μέτρα, να έχει γίνει όμως και η δουλειά τα μόνιμα αυτά μέτρα, ώστε να μην ξανάρθει. Στην υποδομή. Αυτό όμως είναι μια σταδιακή διαδικασία. Δεν υπάρχει καμία χώρα που να έχει ένα σύστημα υγείας το οποίο να
είναι έτοιμο για κάθε πιθανότητα. Πολύ περισσότερο η Ελλάδα που έχει βγει λαβωμένη από την δεκαετή ιστορία των μνημονίων και της οικονομικής της κατάρρευσης. Λοιπόν, κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.